Σήμερα γιορτάζουμε το γενέθλιο του Τιμίου Προδρόμου. Μεγάλη χαρά, πρώτα για τους γονείς του, τον Ζαχαρία και την Ελισάβετ, διότι δεν είχαν παιδιά, ήταν άτεχνοι. Και μεγάλη χαρά και για την κυρία Θεοτόκου, διότι πληροφορείται ότι όταν γίνεται ο Ευαγγελισμός σε αυτή, από τον Αρχάγγελο Γαβρίλη, ότι ήδη η θεία της είναι τον 5ο-6ο μήνα. Ο Θεός όταν αποφάσισε να κατέβει κάτω στη γη και να επιτελέσει αυτό το σωτηριώδες έργο για την ανθρώπινη, για τη σωτηρία όλων των ανθρώπων, έπρεπε να διαλέξει πρωτίστως την κυρία Θεοτόκου, η οποία πρέπει να ήταν πάναχος, αλλά και αυτή που θα προετοιμάζαν την Παναγία, να είναι το πιο άγιο ζευγάρι, όπως έλεγε κάποτε ο Άγιος Παΐσιος, αλλά έπρεπε όμως και ο Τίμιος Πρόδρομος να γεννηθεί που ήταν ο Βαπτιστής από ένα άλλο άγιο ζευγάρι. Και παρατηρούμε κάτι ότι και οι γονείς της κυρίας του Τόπου ήταν άτεκτοι, Στήρα και η Αγία Άννα, Στήρα και η Ελισάβετ. Για να δείξει τώρα ο Θεός, παρότι ότι ήταν δίκαιοι και άμεμπτοι άνθρωποι, δεν τους είχε δώσει παιδιά. Αλλά παρόλο που δεν τους είχε δώσει παιδιά και τον Ιωακήμ και την Άννα, και μιας και γιορτάζουμε και μιλάμε σήμερα για την ζωή του προδρόμου, που σήμερα γιορτάζουμε το γενέθλιο, και αυτή ήταν Στήρα η μητέρα, η Ελισάβετ αλλά και ο Ζαχαρίας. Πόσο ταλαιπωρούνται ζευγάρια σήμερα που δεν κάνουν παιδιά και ειδικά τα τελευταία χρόνια είναι ένα σύνηθες φαινόμενο ότι πολλές μητέρες δεν μπορούν εύκολα να κάνουν παιδιά και ζευγάρια. Εκείνο όμως δεν είχαν παιδιά για άλλους λόγους, ήταν άμεμπτοι και δίκαιοι. Για να δείξει ο Θεός τώρα ότι μέσα από αυτή την αδυναμία την ανθρώπινη που είχαν αυτοί οι δίκαιοι άνθρωποι, θα φαινόταν η παντοδυναμία του Θεού που μέσα από τη Αγία Άννα και τον Ιωακήμ θα έρχονταν η κυρία Θεοτόκου, αλλά και θα γεννιόταν και ο Βαπτιστής Ιωάννης από τον Ζαχαρία και από την Ελισάβετ. Όταν πληροφορήθηκε η Παναγία πήγε στη θεία της. Αλλά εδώ όμως ένα περίεργο γεγονός. Αν και δίκαιοι, άμεμπτοι, και ο Ζαχαρίας ήταν ιερέας, ιερεύς του υψίστου, την ώρα που θυμίαζε και ήταν στο ιερό, τον παρουσιάστηκε ο Αρχάγγελος και του μίλησε για τον ερχομό του Προδρόμου ότι η Ελισάβετ, αν και στήρα, θα φέρει στη ζωή τον Πρόδρομο. Το έχω τύχει και άλλες φορές ότι πόσο δύσκολο είναι να πιστεύουμε ένας τον άλλον. Είναι ο σύνηθις φαινόμενο, είναι το σίγουρο δηλαδή. Ειδικά αν πεις και κάτι λίγο που είναι υπερβολικό, δεν σε πιστεύει ο άλλος. Που να ακούσει ο άλλος για θαύματα, σου λέει φαντασίες. Αυτός ο άνθρωπος, ο Ζαχαρίας, ο ιερεύς αυτός του Θεού, ο πατέρας του Προδρόμου, αν και είδε τον Αρχάγγελο μέσα στο ιερό, Γαβρίλη, που τον έδωσε την πληροφορία ότι θα γεννηθεί από την Ελισάβετ αν και στήρα ο γιος του, δεν πίστεψε. Γιατί λέει ο Χριστός στους μαθητές αργότερα, μακάρι οι μη ειδώτες και οι πιστεύσαντες. Αυτός και είδε και ήταν και δίκαιος, ήταν και ιερέας και δεν πίστεψε. Τον τελευταίο καιρό, τώρα προσφάτως δηλαδή, άκουσα από ένα έτσι δικό μου προσφυλή πρόσωπο, ότι ένας ηγούμενος μου είπε ότι ο Πάτερ Γιώργης δεν είναι ευκολόπιστος, θα πιστεύει εύκολα. Λέει κάπου στην Αγία Γραφή, στην Παλιά Διαθήκη, στις παροιμίες, ότι αν είναι άκακος πιστεύει πάντας. Η δυσπιστία προέρχεται μέσα από την κακία. Αλλά εδώ είναι μια απορία. Απορία σάξου πώς αυτός ο δίκαιος άνθρωπος δεν πίστεψε. Φανταστείτε τώρα αν ο Ζαχαρίας, δίκαιος,
ο πατέρας του προδρόμου κήρυε και τον αρχάγγελο και την επίστηψη, τι να πιστεύουμε εμείς. Και ενώ ο πρόδρομος είναι ο δεύτερος πρόδρομος της παρουσίας Χριστού, γιατί ο πρώτος είναι ο Ηλίας που ήρθε από την Παλαιά Διαθήκη και ετοίμασε με την ανάληψή του ότι θα έρθει μετά πάλι, αλλά ήρθε τώρα μέσα από τον τίμιον πρόδρομο, γι' αυτό και ο πατέρας του Ζαχαρίας όταν πήρε την πληροφορία από τον Αρχάγγελο Γαβρίλ, τι του είπε, ότι αυτός τώρα που θα γεννηθεί θα είναι εν πνεύματι και δυνάμει ηλιού. Ταυτίζει όχι τον πρόδρομο με την έννοια του ότι είναι ίδιοι, αλλά το πνεύμα αυτό θα είναι ίδιο όπως τον προφήτη Ηλία και ο προφήτης Ηλίας ετοίμαζε τότε τον Ισραήλ σε άθλιες και δύσκολες ημέρες που παρεκκλίναν επί της βασιλείας Αχάβ και Ιζάβελ, όπου τι έκανε αυτός ο σπουδαίος δίκαιος άνθρωπος, ο προφήτης Ηλίας, έσφαξε 800 ύρες τους 400 ύρες της Εσχήνης και 400 ύρες του Άλσος. Έχετε ακούσει ποτέ, έχουμε ακούσει ότι να σφάζεις κόσμο και να είσαι και Άγιος και να μην σε κατακραίνει κανένας. Ποιος δεν αγαπάει τον προφήτη Ηλία? Όλοι τον αγαπάνε και όλοι τον έχουν φτιάξει κλεισάκια στα βουφάκια, στα βουνά, στις κορυφές. Αλλά όμως έχουν διαβάσει το βίο του. Πόσο σκληρός ήταν με αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι δεν σεβόντουσαν τον νόμο του Θεού εκείνη την εποχή. Αλλά αντιθέτως τώρα ο πρόδρομος δεν ήρθε να σφάξει όπως ο προφήτης Ηλίας. Ναι, μεν εν πνεύματι και δυνάμει ηλιού, αλλά τι ήρθε να κάνει αυτός τώρα, να προετοιμάσει το έδαφος για τον Χριστό. Είναι αυτός ο οποίος έχει το πνεύμα και τη δύναμη του Ηλίου, αλλά τι κάνει όμως. Δεν τους φάζει όπως ο Ηλίας με μαχαίρι, αλλά με το λόγο και με τη γλώσσα του. Και όπως λέει η παροιμία, η γλώσσα κόκαλα δεν έχει και κόκαλα τσακίζει. Πραγματικά ο τίμιος πρόδρομος από την ώρα που γεννήθηκε και μεγάλωσε με τη χάρη του Θεού, πήγε στις Ερήμους και τον προετοίμαζε ο Θεός να γίνει δυνατός, όπως είπαμε πνευματική δυνάμη του, να κάνει τι, να ελέγξει και τον κλήρο και τον λαό και τους βασιλείς και να προετοιμάσει τον δρόμο του Χριστού. Άρα όπως ο Χριστός είχε τον πρόδρομο, Ιωάννη που προετοίμαζε και γεννήθηκε και έπρεπε να γεννηθεί για να καταλάβουμε το ότι έρχεται ο Χριστός. Πρώτα γεννήθηκε η Κυρία Θεοτόκος, μετά γεννήθηκε ο τίμιος πρόδρομος και μετά έρχεται ο Χριστός. Στην εποχή μας έχουμε και είχαμε πάντα και σε άλλες εποχές προδρόμους και του Θεού και του Αντιχρίστου. Σήμερα, στη σημερινή μας, δεν μπορούμε να μην λέμε ότι το βλέπουμε ολοφάνερα. Όλοι μας βλέπουμε τους προδρόμους του Αντιχρίστου, που είναι πάρα πολύ. Του Χριστού τους προδρόμους δεν περισσεύει το καλό, περισσεύει η κακία. Γι' αυτό, παρόλο που περίσσεψε η κακία στις μέρες μας, η περιπερίσσεψη είναι χάρις που ήρθαν σπουδαίοι Άγιοι των τελευταίων ημερών και αυτοί στηρίξαν και κρατήσαν την Εκκλησία, όπως ήταν ο Άγιος Προφύριος, ο Άγιος Παΐσιος, ο Άγιος Ιάκωβος και άλλοι Άγιοι, όπως ο Παεφρέμου, τον Ακίτος, ο Άγιος Παεφρέμου, τον Ακίτος, και άλλοι Άγιοι των ημερών μας. Στον Απόστολο ακούσαμε σήμερα, απόθεστε λέει τα όπλα του σκότους και ενδύσαστε τα όπλα του φωτός. Πριν τρεις μέρες, είχαμε τη μεγαλύτερη ημέρα. Και από τις 22 του μηνός αλλάζει το ηλιοστάσιο και μεγαλώνει η νύχτα. Ο Θεός έδειξε και την ημέρα και τη νύχτα. Γι' αυτό και ο τίμος πρόδρομος τι είναι? Είναι το φως, έστω το μικρό, το ελάχιστο φως, το
το οποίο προτιμάς την παρουσία του Χριστού. Και λέμε αυτός είναι φωτεινός άνθρωπος. Αυτός ήταν πιο φωτεινός από όλους τους ανθρώπους, αλλά μετά την Κυρία Θεοτόκο. Και γι' αυτό όταν κάνουμε την πρώτη είσοδο, γίνεται είσοδος με το Κυρίο, αυτό το οποίο πλέγεται εισοδικό και συμβουλής όταν βγαίνει ο ιερέας με το Ευαγγέλιο, τον Δήμιο Πρόδρομο. Αυτός ήταν το φως του Χριστού που προετοίμαζε και από την ώρα που γεννήθηκε ήρθε η παρηγοριά στον κόσμο, αλλά αποκτήσουσε σε αυτή την Αγία Οικογένεια του Ζαχαρία και της Ελισάβετ, διότι γεννήθηκε το φως που θα προπορεύεται του Χριστού. Όμως, πολλές φορές λέει ο κόσμος, δεν πάνε καλά τα πράγματα, πάντοτε δεν πάνε καλά τα πράγματα. Και πάντοτε άκουγα, σαν παροιμία, το λέει ο λόγος, δεν πειράζει, όσο και σκουτάει να έχουμε, άναψε το μικρό σου σκεράκι και κάποιοι θα βλέπουν γύρω γύρω. Για φανταστείτε τώρα να είναι σκουτάει πίκτα και να ανάψει ένα κύριο, αλλά μη φυσάερας, που θα φέει. Και από μακριά θα βλέπουν ότι έχει ένα φωτάκι. Έτσι ήταν η ζωή από τότε που ήρθε ο πρόδρομος μέχρι σήμερα των Αγίων. Άλλοι πιο μεγάλα φώτα, άλλοι πιο μικρά. Και στις μέρες μας τώρα, ο κόσμος είναι σε απόγνωση. Και ήδη ετοιμάζονται όλοι αυτοί που κυβερνάνε αυτόν τον κόσμο να κάνουν πολύ άσχημα πράγματα, διότι δεν πιστεύουν στο Ευαγγέλιο. Δεν πιστεύουν στον αληθινό Θεό. Θα πει κάποιος πιστεύουν στον μαμονά στα χρήματα. Και αυτό είναι το λιγότερο που μπορούμε να τους κατηγορήσουμε. Διότι τα χρήματα του μαμονά δεν τον αγαπάνε τον μαμονά μόνο αυτοί που δεν πιστεύουν στον Θεό. Δυστυχώς τον αγαπάμε και εμείς που είμαστε με τον Θεό και με τον Χριστό. Να τα λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Λοιπόν, αυτός ο κόσμος του χρήματος δεν έχει πολύ διάρκεια και πολύ ζωή ακόμα. Όλοι μιλάνε για κλιματικές αλλαγές, για πτωχεύσεις, για παγκόσμιο κράχ, ότι η παγκοσμίω οικονομία θα καταρρεύσει και θα πάμε σε λοιμούς και λοιμούς, με λιώτα και με λιώτα. Δηλαδή και σε πείνα και σε αρρώστιες. Η ευλογία του Θεού είναι να έχουμε όλα τα αγαθά, να μην στηρούμαστε τίποτα. Και κάποτε είχα πληροφορηθεί εδώ και χρόνια, πριν 30 χρόνια και, από έναν άνθρωπο που ζούσε κάπου στο Ιεροσόλυμα, Άγιος, δεν είχα πληροφορηθεί ποιος ακριβώς, ότι ο Θεός, λέει, μας έδωσε πλούσια τα αγαθά του τα τελευταία χρόνια. Για σχεδόν πολλούς ανθρώπους. Ειδικά ο δυτικός κόσμος πέρασε καλά του παραπάνω. Κάποιοι στην Αφρική, ποτέ δεν πέρασαν καλά και ούτε περισσεύαν για να τους βοηθάμε. Εκεί πάντα υπήρχε φτώχεια, είναι ένα άλλο θέμα, αλλά εμείς, όλος ο χριστιανικός κόσμος, δεν λέω για την Ελλάδα, μιλάω για όλο τον χριστιανικό κόσμο, της Δύσης. Ο Θεός μας έκανε υπομονή, μας ανέχτη, μας έδωσε όλα πλούσιο πάροχα. Τώρα, αρχίζει και μας τα στερεί. Πιστεύω ότι ο Τίμιος Πρόδρομος που μετάβουμε σήμερα το γενέθλιό του, αν καθίσουμε και σκύψουμε το κεφάλι και να δούμε τη ζωή του, πώς γεννήθηκε, πώς μεγάλωσε, πώς έζησε μέχρι το τέλος, θα μας βοηθήσει η ζωή του Τιμίου Προδρόμου που γιορτάζει αρκετές φορές, το καλοκαίρι τον Αύγουστο, αρκετά του καλοκαιριού έχουμε το γενέθλιο, τέλος Αυγούστου έχουμε την αποτομή της κεφαλής του Προδρόμου. Και τα Χριστούγεννα μετά έχουμε τη σύναξη του Προδρόμου που έχουμε και τη βάπτιση μετά την δεύτερη μέρα. Και είναι και η έβριση της πρώτης και δευτεράς κεφαλής. Πρώτη έβριση και δευτερά έβριση και μιας κεφαλής, τρίτη και τέταρτη. Πολλές φορές γιορτάζει ο Τίμιος Πρόδρομος και το γενέθλιο και τη σύλληψη. Είναι μεγάλος Άγιος. Το γενέθλιο δεν το γιορτάζουν πολλοί Άγιοι. Γιορτάζει η Παναγία μας και ο Τίμιος Πρόδρομος. Ναι, μεν ξέρουμε ότι και πολλοί Άγιοι γεννηθήκαν κάποια μέρα, αλλά δεν το τιμά ξεχωριστά η Εκκλησία. Εμείς προσωπικά μπορούμε να πούμε σαν σήμερα γεννήθηκε ο Άγιος του Φίλου. Η Εκκλησία όμως δεν τους ξεχωρίζει όλους τους άλλους, ξεχωρίζει μόνο
την κυρία, δεν μιλάμε για τον Χριστό, έχουμε τη γέννηση, πάει, τελείωσε. Την κυρία Θεοτόκου και τον Τίμιο Πρόεδρο. Άρα τιμά η Εκκλησία εξαιρέτως και την Παναγία και τον Τίμιο Πρόεδρο το γενέθλιο. Και αν ενσκύψουμε και μελετήσουμε με προσοχή αυτόν τον μεγάλο Άγιο, που μεγαλύτερος από γυναίκα Άγιος δεν γεννήθηκε, και αυτός ο άνθρωπος τι έκανε, προετοίμασε το δρόμο για τον Χριστό. Τώρα οι άλλοι πρόδρομοι του Αντιχρίστου δεν ετοιμάζουν τον Αντίχριστο. Όλα αυτά τα οποία ετοιμάζουν τον τελευταίο καιρό, και ακούω για την ψηφιακή κάψη, για την ταυτότητα και μάλιστα είπε και ένας εκεί υπουργός της ψηφιακής διακυβέρνησης, λέει όπως θα τσιπάρουν τώρα τα ζώα, τσιπάρουν τον άνθρωπο. Για καλό ή για κακό. Λοιπόν, αυτό είναι ένα καμπανάκι σοβαρό, γιατί δεν έχει ξαναεπαναληφθεί ουδέποτε κάτι τέτοιο, ένα τέτοιο γεγονός, για να καταλάβουμε το ότι όπως ο τύπος πρόδρομος γεννήθηκε, γιατί ακούγεται ότι γεννήθηκε τώρα ο Αντίχριστος, τότε ξέραμε ότι γεννήθηκε ο πρόδρομος. Αλλά σήμερα δεν μπορεί κανείς να το πει, δηλαδή με σιγουριά, ότι γεννήθηκε ο Αντίχριστος. Αλλά όμως πολλοί Αντίχριστοι ζούσαν μετά την παρουσία του Χριστού και του Προδρόμου, αλλά μέχρι και σήμερα. Γιατί τα είπα αυτά, ότι ο Τίμιος Πρόδρομος κατέφυγε εις τα Σερήμους, λέει, εκεί μεγάλωσε. Και η Εκκλησία, μετά την Σταύρωση και την Ανάσταση του Χριστού, πού έφυγε, εις τα Σερήμους. Δεν μπορούσε να επιβιώσει ο χριστιανικός κόσμος στις πόλεις και στα βουτιά φυσιολογικά. Καλά περάσαμε όλα αυτά τα χρόνια, μετά τον πόλεμο που είχαμε και τον εμφύλιο, δεν χάσουμε. Οι Ευρωπαίοι είχαν ησυχάσει, είχαν ειρηνή, φτιάχναν τα κράτη και εμείς πιαστήκαμε, κάναμε τον εμφύλιο. Βέβαια, μας βάλανε. Το θίγω και αυτό λιγάκι, γιατί δεν θέλαν ποτέ αυτά τα χριστιανικά ευρωπαϊκά κράτη, ακόμα δυστυχώς και η Αμερική και η Ρωσία, σε συνεννόηση γίνονται πάντα αυτά, την Ελλάδα δεν τη θέλουν να ορθοποδήσει και να σηκώσει κεφάλι. Γιατί η Ελλάδα τι είναι? Η Ελλάδα είναι φως. Πώς λέμε για τον Τίμιο Πρόδρομο και για τους Αγίους ότι είναι φως? Η Ελλάδα είναι φως και το φως δεν το θέλω. Η Ελλάδα, σημαίνει η πέτρα του φωτός. Και γι' αυτό αυτή η χώρα, αν και μικρή, έβγαλε εν συγκρίση με τον πληθυσμό της τους περισσότερους Αγίους. Και έβγαζε και βγάζει και θα βγάζει. Γιατί αν παρατηρήσουμε και δούμε τις τελευταίες μέρες, τα τελευταία χρόνια, ότι σαν τον Άγιο Προφήλιο, σαν τον Άγιο Παΐσιο, σαν τον Άγιο Ιάκωβο, δεν έβγαλε κανένα ορθόδοξο κράτος τόσους μεγάλους, τέτοιους μεγάλους Αγίους. Όχι ότι δεν ήταν και άλλοι μεγάλοι Άγιοι, ήταν. Και στη Ρουμανία ένας γέροντας, ο οποίος δεν έγινε ο καταδάκτη ακόμα, ο Ηλία Κλεόπα, και είναι θαυμαστό ότι τον αγαπούσε τόσο πολύ ο Άγιος Προφήλιος, που του είχα πει και την προηγούμενη φορά, όταν πληροφορήθηκε για αυτόν τον Άγιο, έλεγε θα ήθελα, αν είχα τα ποδαράκια μου γερά, να πάω να τον βρω. Στη Ρουμανία με τα πόδια να πάω να τον βρω. Και αυτός ο άνθρωπος ξεκινήθη, μετά από κάποια χρόνια, 2 Δεκεμβρίου, όπως και ο Άγιος Προφήλιος. Και αυτό είναι σημαντικό πράγμα. Είπα ότι ο Τίμιος Πρόδρομος προετοίμασε τότε τον Χριστό με την σκληρή του ζωή όμως. Δεν ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος ζούσε στα παλάτια και στις καλοκράσεις. Το μήνυμα που θέλω να περάσω σήμερα, το γενέθλιο του Προδρόμου, είναι το ότι όπως ο Τίμιος Πρόδρομος ζούσε στην έρημο, ασκητικά, με ακρίδες και μέλη. Άλλος λέει ακρίδες και έτσι για ακρίδες. Άλλος λέει ότι ερμηνεύεται, άλλοι λένε με ακρορίζια, με ρίζες φυτών μέσα στην έρημο και τον τρέφαν άγριες ρίζες και άγριο μέλι. Γι' αυτό και είχε αυτή την δύναμη, βέβαια την είχε, γιατί από την ώρα γεννήθηκε, ήταν εμπνεύματη και δυνάμη λίγο, αλλά δεν ζούσε τριφυλή ζωή. Οι αντίκρισεις που κυβερνάνε τον πλανήτη, εμάς οι χριστιανοί και δι' τους Έλληνες, θέλουν να μας κάνουν με την τριφυλή ζωή τη δική τους, του δυτικού αυτού πνεύμα, λαπάδες, άχρηστος. Μας μαζέψαμε στις σχόλες,
Τι μπορεί να κάνει μέσα σε μια πόλη. Από το διαμέρισμα κατεβαίνει κάτω στον δρόμο, θα πα σε μια καφετέρια, σε ένα μπα, μια ταβέρνα, να πα που κάνει κινηματογράφο. Άρα πάνε και του κινηματογράφου τώρα. Έχουμε το ίδιο, τώρα την ώρα που θέλει, τάκ, τάκ, πατάει το κινητό, βλέπει ότι θέλει. Από τη μία μέχρι διάλογο, θέλει. Το Θεό δεν βλέπει και μα, σπάνια τον βλέπει. Υπάρχει ο Θεός και στο Ιντερνετ, αλλά θέλω να πω ότι είναι ο πρόγραμμος, έχει μια αυστηρή ασκητική ζωή. Και το μήνυμα που περνάω και θέλω να περάσω σήμερα ότι αν θέλουμε να γλιτώσουμε αυτά που μας ετοιμάζουν με ψηφιακές ταυτότητες, με κάρτες, με τσιπάκια, τι έχουν κάνει όλο τον κόσμο, του στερούν το χρήμα. Όταν έλεγα εδώ και χρόνια, όταν ήταν το γεγονός, θα μας τα πάρουν τα λεφτά. Παλιά πήγαινε στην τράπεζα, δεν σίγουρα τράπεζα ούτε πόσα λεφτά έχεις, ούτε πού τα βρήκες. Την έβαζες 50.000 ευρώ, 100.000 ευρώ, δεν σίγουρα πού τα βρήκες. Τα έπαιρνες, τα έδινες, τώρα πήγαινε να πάρεις 50% ή να βάλεις, ας πούμε, πού τα πήρες. Για ένα ευρώ, πού το έδωσε το, γιατί τώρα, γιατί υπάρχει αυτός ο έλεγχος. Γιατί γινόμαστε αφελείς, ή είμαστε αφελείς ή γινόμαστε αφελείς. Μα άμα είσαι να πας και ζεις μια τριφυλή ζωή, υποδουλώνηση μέσα από τις αδυναμίες και από το φόβο και λες θα επηρεάσει καλά είναι και έτσι. Δεν είναι καλά έτσι. Εγώ σήμερα, το είπα και την προηγούμενη φορά, πρέπει να πάρουμε τις σπηλιές και τα βουνά, μα θα πεις, αφήσουμε την πόλη, αφήσουμε την οικογένεια. Για να μπορέσεις να περάσεις το μήνυμα σε αυτούς που πιστεύουν ότι δεν το κάνεις. Αυτός είναι ένας αόρατος πόλεμος και όπως είπα σήμερα, που διαβάσαμε στον Απόστολο ότι λέει απόδεστε τα όπλα του σκοτώσου. Ποια είναι τα όπλα του σκοτώσου. Ο διάολος δεν έχει όπλα. Τα όπλα του σατανά είναι για τη νύχτα. Τη νύχτα θα σε πολεμήσει ο διάολος. Μη χίλια δυο. Και άμα δεν καταλαβαίνετε τι εννοώ, θα το πω πολύ κοσμικά, λαϊκά, όπως τα άκουσα από τον πατέρα μου και από τον παππού. Όποιες τις νύχτες περπατεί, λάσπες και σκατά πατεί, ή πορνεύει κλαίει ή τον θάνατο γυρεύει. Σωστό, Λιανά. Ακούς τι έγινε, σκοτωθήκα. Πού, βράδυ, τι ώρα, άρχονταν τα αποζούκια, πάρετε. Έχω χάσει και πρώτο ξάδελφο που του πήραμε από το σπίτι τη μάνα του να πάει στην Αθήνα Γυμναστική Ακαδημία του Ξερφάκου που ήταν όλες και πήγαν τον πήραν με το ζωρέ, πάμε πιο μέρα από το και σε φέρουν πάλι. Ρε, ετοιμάζω τα πράγματα, πάρα, τον πήραν, βγάλαν βόλτα και του φέραν σκοτωμένο. Άλλος οδηγούσε βέβαια. Αυτά είναι τα καμώματα της νύχτας για να καταλαβαίνουμε λαϊκά απλά ποια είναι τα όπλα του σκότους. Πού λέει αποθόμεθα τα όπλα του σκότους. Ποια είναι τα όπλα της ημέρας, αν το λέει ο πατέρα, όταν μου πεις γυρικάς, εγώ ξέφυγα. Μην πουλά τη μέρα και αγοράζει τη νύχτα ρε, τη μέρα είναι τη δουλειά. Και τι άλλο λέει ο λαός. Τα καμώματα της νύχτας τα βλέπει μέρα και γελάει. Αυτά ακούσαμε σήμερα στον Απόστολο. Σας τα λέω απλά, κατανοητά, λαϊκά. Λοιπόν, και δυστυχώς ακόμα και μία σειρά σου χώρη, να πας να κάνεις αγρυπτίες και προσευχές τη νύχτα, Άγιο, μες το φως είσαι εκεί. Αλλά το όπλο του σκότους είναι άλλα. Το όπλο του φωτός είναι και στη νύχτα να πολεμάς με τα όπλα του. Γιατί ένα τέτοιο μεγάλο όπλο, υπερόπλο του φωτός ήταν ότι είναι ο πρόδρομος από την ώρα που γεννήθηκε. Αυτό ήταν το υπερόπλο του Χριστού, διότι τον έβαλε στον Ιορδάνη ποταμό όχι μόνο να βαπτίζει με είδωλο, γιατί με πνεύμα Άγιο θα βάπτιζε ο Χριστός, να ελέγχει όλο τον κόσμο, να προτρέπει σε μετάνοια όλο το λαό που είχε ξεφύγει και να μην φοβάται να ελέγχει τους βασιλείς. Τους βασιλείς, τον Ιερόδη τότε δεν τον ελέγχαν οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι. Ήταν πλακάκια, όπως σήμερα. Ξουσίες για να επιβιώνουν, που θα στηρίζουν σένα στην ένα. Κοιτάγουν και τη αστυνομική, τη στρατιωτική, θα τις λέμε εμείς ό,τι σας πούμε. Και τι να κάνουν τα παιδιά, πού να πάμε στο στρατό, πάμε στη γρουφυλακή, είναι μισθός εύκολος. Εγώ του έκανα προσβολή όταν με λέγανε μικρό παιδί, πας στο στρατό, τι κάνω. Πάσε στον ομό, τι να. Πατέρα μου έλεγε, θυμάμαι, πάνω γύρω ο Ρουφιάνος, στον ομό. Του θεωρούσε ατιμία
εκείνη την εποχή ο πατέρας μου τίμιος να γίνει αστυνομικός. Θες δεν θες, θα συμπλέξουν να κάνεις άσχημα πράγματα. Πάω πιάνω ανθρώπους και που να είναι και άμα είναι θεός ο άλλος που τον πιάνω. Σήμερα μας πιάσαν στα πράσα τα δικά μας τα παιδιά και έχουν τους αστυνομικούς στρατιωτικούς να μας φοβηρίζουν και άμα δεν κάνει αυτά που σας λένε να σας σκώσουν μέσα. Φοβάνται όλοι. Λοιπόν, ο άνθρωπος του Θεού, γι' αυτό είπα, αν θέλει, να είναι πραγματικός άνθρωπος του Θεού, να μιμηθεί τον τίμιο προγραμμό. Και δεν θα σκέφτεται ότι πώς θα ζεις, ότι πώς θα περάσεις, τα χρόνια περνάνε. Σαν νεράκι. Και θα τελειώσουμε κάτι ωραίο που άκουσα το καιρό και το ξαναεπανέλαβα πάλι χθες. Και λέω, τι ωραίο ρε παιδί μου. Έλεγε ένας άνθρωπος ο οποίος πραγματικά λαϊκός όν αγωνίστηκε να έχει μετάνοια και είχε μετάνοια ειλικρινή και έλεγε στα τελευταία, τι είναι ο άνθρωπος, μια φωτογραφία. Ζήσε 50, 60, 70, 80 και μετά τι μένει. Πώς ήταν ο παππούς, η γιαγιά, τα φωτογραφία. Που θα πας στο μνήμα να το δεις, δεν φαίνεται, είναι κόκαλα είναι. Σοφό αυτό που είπε ο Μπαρμπαχρίστος. Τι είναι ο άνθρωπος, λέει, μια φωτογραφία. Και λέω εγώ, γιατί να γίνουμε μια φωτογραφία, να είμαστε μόνο μια φωτογραφία. Πες από παιδιά, τι να γίνουμε. Παρικιά λύση. Όχι από εγωισμό όμως. Έλεγα εδώ και χρόνια, πάντα. Άρα παιδί μου λέω, δεν συμβιβάζουμε να είναι μετά από τα φύγω από τη ζωή, να πεθάνω και με βάλω φωτογραφία σε ένα στήλο, αχ, ποιος είναι, πεθαμιτάρι, πάει τους. Πώς ήταν η Νίνα Άιζης, που μια 60 ετών μικρός. Και ποιος είναι η σημασία, ούτε τα παιδιά σου. Και τι είπα χθες στη μύτη. Σωστό, σοφό. Τι είναι ο άλλος, μια φωτογραφία. Ναι, αλλά η Άγια είναι μια αγιογραφία όμως. Λοιπόν, σήμερα θέλω να περάσω και περνάω το μήνυμα σε λίγους και πολλούς στο γενέθλιο του Προδρόμου ότι όπως έζησε και ζει μέχρι σήμερα 2.000 χρόνια στις μνήμες μας και του βλέπουμε ως αγιογραφία ότι ήταν ο σπουδαιότερος και ο μεγάλος άνθρωπος γέννησε γυναίκα, πρέπει να το μιμηθούμε γιατί σε αυτά τα δύσκολα χρόνια που έρχονται και πραγματικά έστειλε πολλά μηνύματα ο Θεός, αλλά έστειλε και ένα μήνυμα τώρα τελευταία και το έχω δείξει και άλλες φορές. Έπεισε ένα ελικόπτερο, το έχω ξαναπεί, το ξαναλέω, το ξυπνάει ο κόσμος. Σκουτώθηκαν όλοι οι στρατιωτικοί μέσα, έμεινε μία γυναικούλα. Βασιλική πληξίδα. Και η Παναγία την είπε, θα λες αυτό που σου έκανα και σε έσωσα και θα πεις στον κόσμο ότι να προετοιμάζονται, θα ζήσετε τις έσχατες ημέρες. Δεν είναι αστεία τα πράγματα αυτά. Μα εγώ εκεί πίσω πατριάρχη δεν το πεθώ. Βρε η Παναγία όπου δεν θα το πει ο Θεός. Αυτή μου διάλεξε την έσωση και τη λέει πες στον κόσμο, τι μάζεστε για τα έσχατα. Τα έσχατα δεν σημαίνει να λες, α, που μη χάσω τη δουλειά μου, τα λεφτά, τις τράπεζες. Να είσαι έτοιμος, πώς είναι ο στρατός θα πάει και λέει, άμα η Τουρκία κάνει τον πάνω, να είσαι έτοιμος. Να πιάσουν στον ύπνο. Λένε οι Τούρκοι παράδειγμα. Αλλά οι εχθροί είναι μέσα εδώ, δεν είναι από την Τουρκία. Μας κουρδεύουν. Οι εχθροί είναι αυτοί που κυβερνάνε την Ελλάδα. Ο Ερντογάν είναι εχθρός. Ο διάολος είναι παμπόνιος, έχει βάλει και όλοι μέσα κυβερνάνε. Μας έχουν αλωνίσει, δεν έχει μείνει τίποτα από την Ελλάδα, η Ελλάδα ανύπαρκτη είναι, την πάλι η Τουρκία λέει. Τώρα ποιος την έχει. Αφού χρωστάμε 400 δισεκατομμύρια ευρώ και η Ελλάδα μας ανήκει. Ποιος δεν χρωστάει σήμερα, όχι, χρωστάμε και τις μεγαλούς. Μας κουνάνε τα δάχτυλα, δεν ξέρουμε κατά πού κάνουμε. Και τώρα μας λένε, ό,τι σας πούμε θα κάνει, θα... όπως βάλουν τα πρόβατα και τα κατσίκια και τα ψκάρια καρτελάκια στα αυτιά, έτσι μας βάλουν και εμάς. Τα λέει, που κάλεσε, λοιπόν, να μιμηθούμε το τίμιο πρόδρομο και να το πάρουμε σοβαρά ότι μπήκαμε τελική ευθεία. Θα πεις, θα τελειώσει ο κόσμος τώρα, θα δει ο αντίκτυπος τώρα. Είμαστε τελική ευθεία, τέλος. Να λέω περισσότερα πράγματα, σας ευχαριστώ. Έστω τους λίγους, γιατί είπα την προηγούμενη φορά να δούμε όλοι. Τώρα μπήκατε κατ' οικονομία για άλλους λόγους, που σας πω και εσάς, α, δεν θέλω κανένα, μου έψαν μόνο. Κατ' οικονομία, γιατί βρεθείτε κάτι από αλλού, και πρέπει να έχουμε διάκριση. Ο κανόνας ισχύει. Αλλά πρέπει να έχουμε και διάκριση. Και κατάλαβα ότι όντως, διότι σαν να πει, όχι το θεολογώ, γιατί έτσι ήρθαν τα πράγματα.
Και θέλω να τελειώσω με κάτι που το ξέχασα και το θυμήθηκα τώρα, ότι το έχω πει πολλές φορές. Μιλάνε όλοι για νομιμότητα. Η νομιμότητα, το ξαναπαναλαμβάνω, δεν έχει την δικαιοσύνη του Θεού. Τους νόμους τους βγάλουν αυτοί οι μεγάλοι και οι τρανοί που κυβερνάνε τον κόσμο να μας πανικοβάλλουν και να μας τρομάζουν. Και κάποτε μου είπε, και το έχω ξαναπεί, ένας δικαστής σπουδαίος του Αγίου Προφήτη, ότι ο νόμος, ο ανθρώπινος, είναι σαν τον ιστό της αράχνης. Φτιάχτηκε για να πιάνονται τα μικρά έντομα. Τα μεγάλα δεν πιάνονται εκεί μέσα. Και αυτοί που φτιάξαν τους νόμους είναι τα μεγάλα έντομα. Και λέει, αυτό ο ιστός είναι για εσάς, ο νόμος. Λοιπόν, ο νόμος ήταν μέχρι τον Δήμιο Πρόδρομο. Τον τηρούσαν οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι και ο Ισραήλ, δεν σωζόταν κανένας. Αλλά μετά τον Δήμιο Πρόδρομο ήρθε η χάρις. Και αν δεν έρθει η χάρις του Θεού, δεν θα σωθεί κανένας μας. Γι' αυτό ο Τίμιος Πρόδρομος ήταν ο πρόδρομος της χάριτος του Θεού, του Χριστού. Και να επικαλούμαστε τον Τίμιο Πρόδρομο να μας ελεήσει ο Θεός και να μας δώσει τη χάρη του Αγίου Πνεύματος του Χριστούς. Μας τη στείλει τον Πατέρα. Γιατί δεν θα σωθεί κανένας. Για να κάνεις τη ζωή του Προδρόμου, πρέπει να λέω, δεν έχω χάρη, να την αποκτήσει. Δώσε αίμα και λάβει πνεύμα. Λοιπόν, αυτά είχα να πω. Σας ευχαριστώ και αύριο με ρωτάνε θα λειτουργήσει, δεν θα δει κανένα. Πιο λίγη αύριο, αύριο θα είναι 3 άτομα, 4. Δεν θέλω να κοινωνήσω, να κοινωνήσω, αλλού σε άλλη κρίση έτσι. Τι, συνταθείς, άλλο δεν θα δει. Όχι. Να είσαι σκληρός, μια χαρά είναι. Είμαι αναλαστικός, τόσα χρόνια λέει είναι ελαστικός. Τώρα έγινα σκληρός, θα είσαι σκληρός. Ούτε ελαστικός είμαι, ούτε σκληρός. Ό,τι θέλει ο Θεός είμαι. Σήμερα είμαι ελαστικός, αύριο είμαι σκληρός. Ό,τι θέλει ο Θεός με κάνει. Σας ευχαριστώ πολύ. Βοήθειά μας ο Τίμιος Πρόδρομος και βάλτε τα δυνατά σας. Ο Τίμιος Πρόδρομος βρίσκει ζώνη δερμάτινη. Να ζώσουμε και εμείς μια δερμάτινη ζώνη, να τη σφίξουμε γερά, γιατί έρθει την πείνα. Ευχαριστώ πολύ. Γι' αυτό και να γίνουμε από το Ρωμανό και αυτό που σου λέει.